Διευρύνονται τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Με ανάρτησή της στο Twitter ενημερώνει ότι μπορούν να χορηγούνται και σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής: «Για τους συναδέλφους μου γιατρούς που θέλουν να συνταγογραφήσουν μονοκλονικά αντισώματα για ασθενείς με κορονοϊό, τα κριτήρια έχουν διευρυνθεί από την Επιτροπή και χορηγούνται τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια μέτρια νόσο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνταγογράφηση είναι να υπάρχει αναρτημένο το μοριακό τεστ στο Μητρώο Κορονοϊού», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μίνα Γκάγκα.